Η τελική υποκατάληψη με τις απεργιακές κινητοποίησεις των διοικητικών υπαλλήλων μετά την, την, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να, να θέσει σε διασημότητα 1.600 διοικητικούς υπαλλήλου. βέβαια δεν είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι έχετε να προτείνετε για, για τους νέους που θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό ε, ουσιαστικά το παραδεχτήκατε και ο ίδιος ότι το ποσοστό της ανεργίας είναι στη νέα ολέα, είναι στο 60%. Τι έχετε να πείτε στους νέους οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, ε, τι προοπτικές έχουν να, να δηλαδή πώς, θα, άμα γίνεται κυβέρνηση, πώς θα μπορέσετε να τους πείσετε. Ευχαριστώ. Να τους πείσει να μείνουν στη χώρα. Και καταρά, αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα έχουμε μια απίστευτη διαρροή του πιο σημαντικού δυναμικού της ελληνικής κοινωνίας, των νέων επιστημόνων. 250.000 έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι εύκολο, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν είναι εύκολο να πείσω τους συνομιλικούς σας να μείνουν σε αυτή τη χώρα. Πιστεύω όμως ότι ο εθνικός μας στόχος θα πρέπει να είναι από εδώ και στο εξή να ξανακερδίσουμε την εργασία και να ξανακερδίσουμε τη δυνατότητα οι νέοι άνθρωποι να βρούνε δουλειές αξιοπρέπειας και κυρίως να στρέψουμε μέσα από συντονισμένες προσπάθειες παραγωγικής ανασυγκρότησης το βάρος μας στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην καινοτομία και στην παιδεία. Και είναι συγκλονιστικό να βλέπουμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε 0,6% του ΑΕΠ, ενός διαρκώς συρρυκνούμενου ΑΕΠ για την έρευνα. Που κλείνουν τα ερευνητικά Ινστιτούτα, που διαλύουμε τα πανεπιστήμια, λε και υπάρχει κάποιο μένο απέναντι στου ανθρώπου τη γνώση. Και μάλιστα βλέπουμε μεγάλη λύπη να του διαπομπεύουν και κάποιοι, κάποια μέσα ενημέρωση, του πριτάνει, του καθηγητέ που διεκδικούν, να κρατηθούν όρθια τα πανεπιστήμια μέσα σε πολύ δύσκολε στιγμέ. 1.600 διοικητικοί υπάλληλοι λιγότεροι σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ, ξέρετε, είμαι απόφυτο ενό ελληνικού πανεπιστήμιου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχασα το στοίχημα κιόλας που θα βάλουν τον κύριο Χατζη Νικολάου στην επόμενη κουμπί. Είχαμε βάλει στοίχημα ότι Αλλά δεν είχε... θα μιλήσει χωρί μικρόφωνο. <laughs> και δεν του είπα ότι τη στιγμή που θα θέσει το ερώτημά του και θα είναι ξαναμένο να πάρει απάντηση, θα το ξεχάσει το μικρόφωνο. <laughs> λοιπόν, έχει μπει <laughs> blacklist για ένα χρόνο <laughs> στο Εκκλησία. <laughs> Ε, όπως ξέρετε, στο, το Καπιδεστριακό Πανεπιστήμιο είναι από το πιο παλιό το το πανεπιστήμιο από την ε, δημιουργία του νεοσύστατου του ελληνικού κράτους από το 1832 ε, και ουσιαστικά τώρα έχει μπει μια φάση στην, στην έρευνα, διακοπή στην έρευνα. Ε, τώρα θέλουν, εκτός από την, απο, από την απόλυση των διοικητικών υπαλλήλων, θέλουν να επιβάλλουν δίδακτρα. Ουσιαστικά αυτό είναι τραγικό για χιλιάδες οικογένειες, φοιτητών, όχι μόνο στο Καποδιστριακό, αλλά σε όλα τα πανεπιστήμια στη χώρα. Και ειδικά για αυτού που είναι από την επαρχία. Κλείνουν οι φοιτητικέ αιστείε, κλείνουν τα αστιατόρια στι σχολέ. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μερικοί τα αγνοούν και τα θεωρούν δευτερεύουσα σημασία. Ουσιαστικά αυτά είναι τα πιο σημαντικά. ουσιαστικά ό, όταν θα βγείτε στην κυβέρνηση. ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει έτσι ώστε να καταπολεμήσει το, προ, αυτοί, το πρόβλημα της εκπαιδευτικής κρίσης, δηλαδή να μπορέσει να, να διαμορφώσει το πανεπιστήμιο, να το κάνει καλύτερο, έτσι ώστε να γίνει ανταγωνιστικό ε, και στο εξωτερικό, όπως είναι βέβαια και το καποδιστιακό. Το, και το τώρα... Ευχαριστώ. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Δεν είμαστε Χάρι ε, Πότερ για να αλλάξουμε τα πράγματα του μια μέρα στην άλλη. Όμω μπορούμε άμεσα να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο σήμερα, δεν να ακουμπάει σε καμία λογική, να απολύονται 1.600 διοικητικοί υπάλληλοι από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι αδιανόητο να κρατάμε χαμηλές, τόσο χαμηλά τι δημόσιε δαπάνε για την έρευνα και για την εκπαίδευση. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι και αδιανόητο να μην καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν πρόκειται απλά για μία δημοσιονομικού χαρακτήρα ή οικονομικού χαρακτήρα επιλογή, αλλά για το βασικό πυρήνα του πολιτισμού μα. Διότι τα ελληνικά πανεπιστήμια υπήρξαν, άντεξαν, μεγαλούργησαν και σε πολύ δύσκολε στιγμέ για τη χώρα. Ακόμα και όταν η χώρα βρισκόταν σε ε, υποκατοχή, ή όταν είχαμε δικτατορία, ή όταν περάσαμε και περάσαμε πολλέ δύσκολε στιγμέ σε αυτή τη χώρα, τα δημόσια πανεπιστήμια κράτησαν, ήταν ζωντανά. Παρήγαγαν και έβγαλαν λαμπρού επιστήμονε και είχαν εξαιρετική φήμη. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποκτήσει αρνητική φήμη και εσείς κύριε Χατζη Νικολάου είστε απόφυτος ενός ελληνικού πανεπιστήμιου και εγώ και πρέπει να τιμήσουμε το πανεπιστήμιο και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους διότι οδηγούμαστε σε μια πολιτισμική γενοκτονία στη χώρα να συνεχιστεί αυτό. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα κάνουμε είναι να ε, ε, αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη και την ομιμότητα σε σχέση με αυτές τις 1600 απολύσεις διοικητικών υπαλλήλων. Και να αυξήσουμε ποσοστιαία. Κατά του επαναπροσλάβετε δηλαδή. Μα πώ θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια, Πρωτώ. δεν γίνεται αλλιώ. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζη Νικολάου, ότι ε, δεν έχει λήξει ακόμα το θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι θα είναι πιο σόφρον και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδεία να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε μία απόφαση που διαλύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ελάτε, το όνομά σα και την ερώτηση. Καλησπέρα.